Βεβαίως, η κυβέρνηση και με το σημερινό νομοσχέδιο προχωράει με μεγάλη αποφασιστικότητα στη μετατροπή του αστικού κράτους σε ακόμη πιο εργαλείο, σε ακόμη πιο ικανό εργαλείο, στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, που υποβαθμίζει ένα εργαλείο το οποίο υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων, καταργεί ατομικά... Μου επιτρέπετε, κύριε Καραθανασόπουλο, γιατί να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Σας δικαιολογώ, αλλά έχετε μιλήσει για πρώτη φορά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και δεν μπορείτε να ξαναπάρετε το λόγο όταν ο κύριος Καραθανασόπουλος πρώτη φορά ομιλεί. Εντάξει. Συνεχίστε, κύριε Καραθανασόπουλε. Λέω, συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη δημιουργία ενός κράτους, του αστικού κράτους, πολύ πιο ικανού και αποτελεσματικού στην εφαρμογή των πολιτικών που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και που ταυτόχρονα υποβαθμίζει την ζωή των λαϊκών στρωμάτων, καταργεί μια σειρά ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, το οποίο θωρακίζεται με κατασταλτικούς μηχανισμούς απέναντι στο οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και νεολαίστικο κίνημα. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η ψηφιακή διακυβέρνηση, που όμως λόγω του ότι επιλέξετε ως κυβέρνηση να το φέρετε με τη διαδικασία του επίγοντος, σε ένα πολυνομοσχέδιο με μια σειρά άλλες σημαντικές ρυθμίσεις, όλο αυτό έχει ξεφύγει από τη συζήτηση και το οποίο ανοίγει σοβαρά ζητήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η ψηφιακή διακυβέρνηση και βεβαίως διαμορφώνει ένα μηχανισμό πολύ πιο αποτελεσματικό για τη γρήγορη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Όμως όλα αυτά τα ζητήματα μπορούσαν να τα είχαμε κουβεντιάσει πολύ πιο αναλυτικά. Η κυβέρνηση επέλεξε να έρθει με το πολυνομοσχέδιο για να φέρει μια σειρά άλλα σοβαρά ζητήματα στη συζήτηση και τα οποία επί της ουσίας κατέλαβαν τον κύριο μέρος της αντιπαράθεσης. Καταρχάς έχει να κάνει με τις αλλαγές που φέρνει στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση στα πλαίσια της, αυτών των αλλαγών που είχε φέρει ο Κλεισθένης. Που ο Κλεισθένης δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνέχεια των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του Καποδίστρια και του Καλλικράτη, όπου προσάρμοζε ακόμη περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τους Δήμους και τις περιφέρειες, με συγκεκριμένες σαφείς στόχους. Πρώτον, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτό επικεντρώνει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Υπουργός στη Θεσίνη τοποθέτηση ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Τι θέλουν τους Δήμους και τις περιφέρειες? Εργαλεία για την ανάπτυξη, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Όμως αυτή ακριβώς η λογική αποτελεί και την προκρούστια κλίνη για την ικανοποίηση των εργατικών δικαιωμάτων, συμβάλλει στην υποβάθμιση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και μεταφέρει στις καλένδες έργα και υποδομές που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως είναι τα έργα της σεισμικής, θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Δεύτερον, κάνει ακόμη πιο βαθιά τη λογική της οικονομικής αυτοτέλειας μέσα από την αντιδραστική αντίληψη, την ταξική αντίληψη της αποδοτικότητας, με νέους φόρους, νέα τέλη για να μπορούν να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες. Τρίτον, διαμορφώνει ένα ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας των Δήμων και των Περιφερειών και της λειτουργίας της από το αστικό κράτος. Το οικονομικό παρατηρητήριο είναι εδώ, υπάρχει. Η δημοσιονομική πειθαρχία και οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί που επιβάλλει στους Δήμους υπάρχουν. Όπως υπάρχει και η αποκεντρωμένη διοίκηση που όχι μόνο ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων, αλλά και τη σκοπιμότητα των αποφάσεων. Δηλαδή να μην ξεφεύγει τίποτα από την αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της μεταρρύθμισης του Κλεισθένη είναι η μετατροπή των Δήμων και των Περιφερειών σε ένα εργαλείο ακόμη πιο αυστηρής εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και σε αυτό συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως που το εισηγήθηκε την μεταρρύθμιση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Πού επικεντρώνετε την αντιπαράθεσή σας? Στο δίλημμα κυβερνησιμότητα ή δημοκρατία. Έχουμε δηλαδή μια επανάληψη της προσανατολικής αντιπαράθεσης που παρακολουθήσαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Κλεισθένη. Δηλαδή όλη η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο εκλογικό σύστημα. Και αυτό ακριβώς έχει ευθύνες εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε ένα τραγελαφικό εκλογικό σύστημα. Απλή αναλογική για τους Δήμους, για τα Δημοτικά και τα Περιφερειακά Συμβούλια, πλειοψηφικό για τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Και με αυτές τις αλλαγές τις οποίες κάνετε, κύριε Υπουργέ, διαμορφώνεται σε μηχανισμούς, σε όργανα των Δήμων, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μια πλαστή πλειοψηφία. Και μάλιστα όχι μόνο διαμορφώνεται μια πλαστή πλειοψηφία, αλλά και μεταφέρεται αρμοδιότητες σε αυτές τις επιτροπές, όχι και τόσο αθώες. Όπως για παράδειγμα η διαγραφή χρεών ως 150.000 ευρώ μπορεί να γίνει μόνο από την Οικονομική Επιτροπή. Και αλήθεια, 150.000 ποιοι χρωστάνε? Οι λαϊκές οικογένειες χρωστάνε στους Δήμους. Ή επίσης υπάρχει διάταξη όπου μεταφέρεται αρμοδιότητα για διευκόλυνση των μεγαλοφιλετών από την Οικονομική απλά και μόνο Επιτροπή για οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ. Και έχετε το θράσος και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταψηφίζετε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ που ζήτησε το δικαίωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τεκμηριωμένη να διαγράφει χρέη ως 500.000 ευρώ και να μην προβαίνουν δήμοι σε κατασχέσεις. Αυτό το απορρίπτεται. Για να κάνουν οι δήμοι κατασχέσεις για αυτούς που προστάνε τα λίγα, για τη λαϊκή οικογένεια. Ενώ αντίστοιχα για τους μεγαλοφιλέτες τους δίνει το δικαίωμα να διαγράφουν χρέη, να δίνουν διευκολύνσεις. Και επίσης η διάταξη την οποία υπάρχει για την αντιμετώπιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Είναι αδιανόητα αυτή η διάταξη την οποία εισάγεται. Βεβαίως, σας άνοιξε τα μάτια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μια παρόμοια διάταξη στον Κλεισθένη. Δηλαδή, για να καταψηφίσει κάποια παράταξη το τεχνικό πρόγραμμα ή τον προϋπολογισμό, πρέπει να καταθέσει ολοκληρωμένο τεχνικό, άλλη πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα, άλλη ολοκληρωμένη πρόταση για τον προϋπολογισμό. Και να έχουν και την έγκριση των υπηρεσιών. Δηλαδή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος δεν θα έχουμε το δικαίωμα να καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόβλημα, τον προϋπολογισμό, από τη στιγμή που θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό λέτε μέσα. Δεν μετράνε οι ψήφοι αυτοί ως αρνητικές ψήφοι. Θα έχουμε απλά και μόνο να εκφέρουμε ακαδημαϊκά τη γνώμη μας. Παρευρισκόμαστε και χαιρετίζουμε δηλαδή. Αυτό κάνετε. Και αυτό αποτελεί πρόκληση. Δεύτερο ζήτημα αυτής της αντιδραστικής λογικής, την οποία εισάγει η κυβέρνηση, είναι ακριβώς και όλη η συζήτηση η οποία γίνεται για τα πανεπιστήμια. Και μάλιστα έχει φέρει και ένα ψευδεπίγραφο τίτλο. Αναβάθμιση, λέει, της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Και χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλοι βουλευτές, κούφιες εκφράσεις καινού περιεχομένου. Ακαδημαϊκή, λέει, ελευθερία. Πάρταυγό και κούρευτο. Άμα δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά τι σημαίνει όμως αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος? Για μας έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πρώτον, σχολές με ενιαία προγράμματα σπουδών και με αποσαφήνιση του επιστημονικού αντικειμένου, που όχι μόνο θα το έχουν, αλλά και θα μπορούν να έχουν κριτική άποψη στο επιστημονικό αντικείμενο. Με μια κατηγορία πτυχίων για όλους τους φοιτητές και όχι με αυτή τις πολλές κατηγορίες πτυχίων. Και τα πτυχία θα δίνουν άμεσα το δικαίωμα στην εξάσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και όχι αποσύνδεση. Με έρευνα και καινοτομία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την παραγωγή νέας γνώσης που αποτελεί επαναστατική διαδικασία, με πλήρη ανάπτυξη των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών και των υποδομών, με καθηγητές πλήρους απασχόλησης, με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, καλυμμένα όλα τα κενά και πάνω απ' όλα με δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς διδάκτρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γενίκευσε τα διδάκτρα στα μεταπτυχιακά και με πλήρη φοιτητική μέριμνα. Τι από όλα αυτά έχουμε? Και θα επιστρέψει τώρα η κανονικότητα και η κοινή λογική, όπως είπε η κυρία Υπουργός. Ποια είναι αυτή η κοινή λογική? Με βάση την άποψή της είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενταγμένα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, αποστηρωμένα από οποιαδήποτε κοινωνική αναφορά, όπου εκεί θα λύνουν και θα δένουν, θα λιμένονται αυτά τα πανεπιστήμια, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα ανατοϊκά προγράμματα και σχέδια. Και με την διαπάλη η οποία την ψευδεπίγραφη, την αποπροσανατολιστική για το άσυλο, θέλετε να συγκαλύψετε τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα, τα αστικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους, ότι τον κυρίαρχο ρόλο στα πανεπιστήμια θα τον έχουν οι επιχειρήσεις. Τον έχουν οι επιχειρήσεις. Ότι τα πανεπιστήμια είναι πανεπιστήμια της αγοράς. Και όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στο ποια τμήματα θα δημιουργηθούν και ποια προγράμματα σπουδών θα έχουν αυτά τα τμήματα, καθορίζουν οι επιχειρήσεις. Οι αλλαγές του Γαυρόγλου ακριβώς αυτό. Το σημείο δείξανε. Όπου το ΝΑΤΟ θα αλωνίζει στα χρηματοδοτικά ερευνητικά προγράμματα για τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, με κατάρρευση της φοιτητικής μέριμνας και την ιδιωτικοποίησή της. Εδώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε βήματα, άλματα μπροστά στην ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας και στην υποβάθμισή της. Και έχετε τόση μεγάλη δυσανεξία και αλλεργία ως κυβέρνηση για τα δικαιώματα των φοιτητών και σπουδαστών, που ένα άρθρο υπήρχε μέσα στο σχέδιο διαβούλευσης για τους σπουδαστές των τουριστικών σχολών στη Ρόδο και στο Ρέθυμνο, που τους παραχωρεί Πάσο και το αποσύρατε και δεν λέτε κουβέντα γι' αυτό. Και την ίδια στιγμή υπάρχει άρθρο μέσα που αυξάνεται του μισθού του Προέδρου του ΕΟΤ στο μισθό του Γενικού Γραμματέα. Να λοιπόν ποια είναι η δυσανεξία σας, η αλλεργία σας σε ό,τι έχει να κάνει με τα φοιτητικά, σπουδαστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις. Και βεβαίως υπήρχε πλαίσιο. Και υπάρχει πλαίσιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα κακουργήματα, τα εγκλήματα κατά τη ζωή, θεσμικό, αλλά δεν εφαρμόζεται. Για ποιο άλλωστε λόγο? Για να διευκολυνθεί αυτές οι ανατροπές στις οποίες φαίνετε εσείς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αποτελεί πρόσχημα ότι τα πανεπιστήμια είναι κέντρα ανομίας, ότι εκεί διακινούνται ναρκωτικά. Αλήθεια, την ναρκοκουλτούρα ποιος την καλλιεργεί? Δεν την καλλιεργείτε κι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα? Με την ελευθερία επιλογής, τα κέντρα παροχής ελεγχόμενης χρήσης, ότι αποτελούν, λέει, κέντρο παρεμπορίου. Αλήθεια, αυτοί οι οποίοι είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω και φέρουν τα κοντέινερ από το εξωτερικό, εκτελωνίζοντάς τας, έχοντας τεράστιες αποθήκες στο κέντρο της Αθήνας και αλλού. Και πάτε να πιάσετε αυτούς οι οποίοι πουλάνε την πραγμάτια. Γιατί δεν αντιμετωπίζετε τα μεγάλα ψάρια του παρεμπορίου, του οργανωμένου παρεμπορίου? Αλλά το έχετε ως πρόσχημα για να επιβάλλετε τη λογική του νόμου και τάξης. Στόχος της διάταξης αυτής, της οποία φαίνεται είναι καθαρό, είναι το οργανωμένο φοιτητικό και μαζικό κίνημα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η καταστολή του οργανωμένου φοιτητικού, εργατικού και μαζικού κινήματος είναι ακριβώς εκεί που βρίσκεται η ουσία των διατάξεων την οποία φέρετε. Και βέβαια αξιοποιείται σε αυτό τη δράση των διαφόρων κουκουλοφόρων, των λεγόμενων γνωστών αγνώστων, που όμως είναι πολύ γνωστή ο ρόλος και ο προβοκατόρικη τους διαδρομή για να συκοφαντήσουν το άσυλο όλων αυτών. Γιατί ακριβώς κουκουλοφόροι στην ιστορία ήτανε οι συνεργάτες των κατακτητών, ήταν οι δήμοι που ντρεπόσανται να βγάλουν τις μάσκες και τις κουκούλες τους. Και εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιότυπη ανοχή στη δράση αυτών των ομάδων από τους κρατικούς μηχανισμούς, για να μην μιλήσουμε για υπόγειες διαδρομές αυτών των μηχανισμών με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Και από αυτή την άποψη έχει στρώσει το δρόμο για την κατάργηση του ασύλου η έκθεση Παρασκευόπουλου, που ταυτίζει τις κινητοποίησεις με ποινικά αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες. Ο νέος ποινικός κώδικας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ μειώνει τις ποινές, σε δύο άρθρα μόνο τις αυξάνει. Στο άρθρο 168 για τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών. Να λοιπόν πώς θα παρεμβαίνουν τα ΜΑΤ όταν εκδηλώνεται μια φοιτητική κινητοποίηση μέσα στο πανεπιστήμιο και με αυξημένες ποινές, και στο άρθρο 292 για παρακόλληση των συγκοινωνιών. Αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε και υψηλές επιδόσεις στο χτύπημα των δικαιωμάτων, των κατακτήσεων, στην αντιμετώπιση με την καταστολή των μαθητικών, των νεοναΐστικων και των εργατικών κινητοποιήσεων, με μαθητοδικία και αγροτοδικία. Και είναι υποκριτικές οι δηλώσεις των υπόλοιπων που κάνουν δήθεν περί ασύλου. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως είναι καθαρό. Θέλει την πλήρη κατάργηση του άσυλου, όπως είχε κάνει το 2011, και συμμετείχαν και μερικοί βουλευτές. Αλλά ακούσαμε και τραπαχτικά ζητήματα. Να μπει, λέει, face control. Σε λίγο θα ζητάτε να ελέγχουν και την Ήριδα. Αλλά εκεί όπου επί της ουσίας σας δίνουν ιδέες, όχι μόνο από τα δεξιά αλλά και από τα λεγόμενα αριστερά, είναι η πρόταση του κύριου Βαρουφάκη ως λαγού. Τι πρότεινε? πρότεινε σώμα, λέει, εσωτερικής ασφάλειας, εκπαιδευμένο, ένστολο και με όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς. Θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας. Ωραία. Για να προστατεύσει, λέει, τα δικαιώματα των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Να λοιπόν πως αποτελεί λαγός ο κύριος Βαρουφάκης για αντιδραστικές αλλαγές μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων. Γιατί υπάρχει αλλεργία στις κινητοποιήσεις και στις διεκδικήσεις. Γιατί θέλει τον νόμο και την τάξη, τη ζυγή νεκροταφείου και τη σιδερένια γροθιά. Όμως, κυρία Υπουργέ, ο λαός μας λέει το εξής. Η ράβδος έχει δύο άκρες. Και μην το ξεχνάτε, εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι αυτό το πλαίσιο τερατούργημα που θέλετε να δημιουργήσετε, το φοιτητικό και εργατικό κίνημα θα το καταστήσει ανενεργό. Και έρχομαι εδώ, άνοιξω μια παρένθεση για την νομική σχολή της Πάτρας και το άρθρο 65. Βεβαίως πατάτε σε όλο αυτό το πρόχειρο κατασκεύασμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία της νομικής σχολής, για να την καταργήσετε. Είναι απίθμενη η υποκρισία την οποία έχετε. Γιατί λέτε υπάρχει πληθώρα δικηγόρων. Μα καλά, εσείς δεν είστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την πολυδημιουργία τους. Εσείς δεν είστε αποσύνδεση των πτυχιών από τα επαγγελματικά δικαιώματα ως πεμπτουσία της πολιτικής σας. Και τώρα αυτό σας έπιασε ο πόνος. Άλλα είναι τα ζητήματα. Απλώς να μην διευκολυνθούν ορισμένοι να μπορούν να σπουδάζουν κοντά στον τόπο τους. Και επί της ουσίας, κοιτάξτε, είναι και προκλητική αντιμετώπιση, προσχηματική αντιμετώπιση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή από την Βρετανική Αρχή. Που βρήκαν ξαφνικά 40 εκατομμύρια να δώσουν. Όταν 45 χρόνια τώρα η αρχιτεκτονική σχολή της Πάτρας λειτουργεί σε κοντέινερ, όταν 15 χρόνια τώρα η μισή φοιτητική εστία Πατρών είναι κατεστραμμένη από το σεισμό και οι μισές κλίνες είναι εκτός λειτουργίας. Αλλά σε αυτά φωνήβω όντως κουβέντα καμία. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια πολύ σύντομη αναφορά στα υπόλοιπα άρθρα. Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση είναι υποκριτική. Και θέλετε να συγκαλύψετε τη στιγμή που συμβαίνουν σημαντικότατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, με την άμεση και την ισχυρότερη ακόμη παρέμβαση των Αμερικάνων και των Νατοϊκών Ιμπεραλιστών, συζητάμε για την κυρία Θάνου. Και συγκαλύπτουμε την ουσία. Ανεξάρτητες αρχές, από ποιον είναι ανεξάρτητες αυτές οι αρχές? Δεν τις έχουν διορίσει κάποιοι. Αλλά αυτή η πιπίλα των ανεξάρτητων αρχών τι είναι? Είναι πρόσχημα για να μεταφέρονται οι ευθύνες από τη κυβέρνηση σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Και η κυβέρνηση το παίζει πόντιας πιλάτος. Και τι καλύτερο παράδειγμα από το παράδειγμα των πρακτορείων διανομής τύπου, του Άργους και του Ευρώπη. Το Υπουργείο Εργασίας, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σφύριζα διάφορο και λέγω δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το δει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έκανε? Επέβαλε πρόστιμο κάποιων χιλιάδων ευρώ στη συγκέντρωση που υπήρξε. Και αυτό είναι ερωτηματικό αν πληρώθηκε. Και η ουσία ποια ήταν? Πάνω από 100 εργαζόμενοι του πρακτορείου Ευρώπα μείναν άνεργοι στον δρόμο, χρωστώντας τους δεδουλευμένα, και ταυτόχρονα το Άργος, το οποίο πήρε όλη την πίτα, εφάρμοσε ελαστικές εργασιακές σχέσεις και εργολαβίες. Να λοιπόν ποια είναι η ουσία αυτών των πολιτικών και τι κάνουν οι ανεξάρτητες αρχές. Γιατί ακριβώς αυτές οι ανεξάρτητες αρχές εφαρμόζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο επίκεντρό τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών των μονοπωλίων. Και είναι υποκρισία όταν όλοι εσείς είσαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, που με τους σιδερένιους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας οδηγεί στη συγκέντρωση και στη συγκεντροποίηση της παραγωγής, στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Και απλά το μόνο που κάνουν αυτές οι επιτροπές, οι ανεξάρτητες, είναι μικρομερεμέτια στο μοίρασμα της πίτας μεταξύ των οικονομικών μεγαθυρίων. Τόσα χρόνια τώρα αυτές οι επιτροπές τι κάνανε? Βάλανε κανένα φραγμό στην πορεία των τιμών? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στη συρρίκνωση και στο διεκτόπισμα των αυταπασχολούμενων και των εμπόρων? Αλλά εδώ υπάρχει ο νόμος του συστήματος ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και βεβαίως τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως δεν ξεχνάτε τα δώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι το άρθρο 84, κατά τη συνήθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή προστήμων από τελωνιακές παραβιάσεις, παρά την υποκριτική στάση που κρατούσε τόσο αντιπολίτευση, ή τα άρθρα που αναφέρονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Αρχαιολογικής Περιουσίας με τη συμμετοχή ιδιωτών για την εμπορευματοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την επιχειρηματική τους αξιοποίηση με σκοπό το κέρδος, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την επίσκεψη και τη γνωριμία της αρχαιολογικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό χαρακτηρίζει ακριβώς και την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ.